Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, το γεγονός ότι προκρίθηκαν, την άποψή μου. Για δεν έχω κάτι να σας πω που μπορεί και να σας κάνει καλύτερα ή χειρότερα, δεν ξέρω. Η φάση είναι πολύ απλή, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο στον Ολυμπιακό για την πρόκρισή τους. Αναμενόμενα και δικαιολογημένα χαίρονται γι' αυτό. Εμάς γιατί μας αφορά, δεν το έχω καταλάβει. Καιρό τώρα δεν το έχω καταλάβει αυτό, δεν μας αφορά. Ούτε πρόκειται να μας αφορά. Οπότε μπορούμε να εστιάσουμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια περίοδο η οποία είναι ευαγγελικά πλασμένη για εκείνη με την καλή έννοια. Ποια είναι αυτή, να μπορέσει να πετύχει να κάνει την υπέρβαση στις αναμετρήσεις που έρχονται με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αν το καταφέρει αυτό, θα έχει τελειώσει το θέμα της κατάκτησης τίτλου. Πολύ απλά, ξεκάθαρα και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Οπότε αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς ΑΕΚ είμαστε, με την ΑΕΚ ασχολούμαστε. Είμαι παντελώς αδιάφορος με το τι έκανε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Είναι πράγματα που τους ενδιαφέρουν αυτούς. Αν είμαστε κι εμείς στο Europa Conference, θα έλεγα ότι ήταν αποτυχία αν δεν τα είχαμε καταφέρει αντίστοιχα καλά με αυτούς, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε, αυτό που έχει σημασία είναι η ΑΕΚ. Μου έχετε στείλει ερωτήσεις για τον Μπίο και πώς τον είδα φέτος και νομίζω ότι αντικειμενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν για εκείνον. Πάρα πολύ καλή, δηλαδή. Και συνεχίζεται κιόλας να είναι τόσο καλή. Με ρωτήσατε για τον Πάολο Φερνάντες. Νομίζω ότι το βασικό στάδιο προετοιμασίας του κάνει καλό για του χρόνου. Με ρωτήσατε για την ενίσχυση και εκεί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αναβάθμιση σε συγκεκριμένες θέσεις όπως είναι το δεξιμπακ, το αριστερό εξτρέμ. Νομίζω ότι αν το καταφέρουμε αυτό θα είμαστε πολύ πιο δυνατή από τον ανταγωνισμό. Γενικότερα και ειδικότερα όμως, επειδή προέχει να γίνει το repeat, το back-to-back, η κατάκτηση του πρωταθλήματος και πάλι δηλαδή, πρέπει να εστιάσουμε στην ΑΕΚ στα μάτς που έρχονται. Και πιστέψτε με, με αρχή τον Ολυμπιακό, έρχονται πολύ ωραία πάρτι. Μην τώρα την παράδειγμα για τους άλλους. Εμείς ΑΕΚ είμαστε.